Καλό μεσημέρι κύριε Σουβαλίδη, σας ακούμε λιγάκι από μακριά, να προσπαθήσω λιγάκι να... Για να σας ακούσουμε τώρα, καλό μεσημέρι. Τι συμβαίνει κύριε Σουβαλίδη, θέλετε να μας πείτε, τι ακριβώς έγινε? Είχατε την Τετάρτη λάβει ενημέρωση ότι δεν θα μπει αυτός ο μετασχηματιστής και τελικά το Σάββατο που δεν λειτουργούσε και όλο στο σχολείο έγινε η... τον βάλανε? Όπως εύλογα τοποθετηθήκατε στο δελτίο σας και ο Δημήτρης και ο Παναγιώτης, η ιστορία αυτού του μετασχηματιστή είναι χρόνια. Έχει ξεκινήσει από κάποια σημεία, έχει κάνει ολόκληρο περίπατο. Εν πάση περιπτώσει, μετά από κάποια χρόνια έφτασε απέναντι από το σχολείο. Εντελώς τυχαία ενημερώθηκε η κοινότητα το περασμένο Σάββατο ότι πρόκειτο να γίνει μια μετατόπιση του μετασχηματισμού λόγω του ότι γινόντουσαν έργα στο συγκεκριμένο χώρο από ιδιώτη. Και θα έπαιρνε στο σχολείο, παραπλεύρος δηλαδή, έξω ακριβώς από τον προάβλιο χώρο του σχολείου. Αυτό φυσικά δεν έγινε ούτε κατόπιν επίσημης ενημέρωσης, από ό,τι τουλάχιστον είχα εγώ και με την πρόεδρο, τη συνομιλία που είχαμε την πρόεδρο του χωριού. Και φτάσαμε λοιπόν την περασμένη εβδομάδα Τετάρτη να βλέπουμε συνεργεία να σκάβουν έξω ακριβώς από το δημοτικό, προφανώς για να στεγαστεί, για να μπει ο συγκεκριμένος μετασχηματιστής εκεί. Τώρα λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να πούμε το εξής. Αυτό που θέλω εγώ και το παράπονο ουσιαστικά που θέλω να τονίσω. Κάποιοι άνθρωποι προφανώς έχουν την εξουσία σε διάφορους τομείς, είτε αυτό λέγεται ΔΔΕ, είτε αυτό λέγεται Δήμος, είτε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, να βάζουν κάποιες υπογραφές για ορισμένα θέματα. Τώρα αυτή η υπογραφή προφανώς από ό,τι έχω μάθει... Κύριε Σουβαλίδη, να ρωτήσω κάτι, δηλαδή... Για να μετακινηθεί αυτός ή να τοποθετηθεί αυτός ο μετασχηματιστής εκεί, χρειάζεται η γνωμοδότηση βαθμού αυτοδιοίκησης? Γιατί αυτό εγώ δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν το έχετε ψάξει εσείς που έχετε ασχοληθεί με το θέμα. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς αυτός ο μετασχηματιστής υπήρχε σε έναν χώρο όπου κάποιος ιδιώτης ήθελε να κάνει κάποιες εργασίες. Δεν θα ρίξουμε καμία ευθύνη ούτε στον επιχειρηματία ούτε στον ιδιώτη, για όνομα του Θεού δηλαδή. Έκανε κάποια αίτηση προφανώς στην αρμόδια υπηρεσία να γίνει μετατόπιση του συγκεκριμένου μετασχηματιστή λόγω του ότι θα έπεφτε με τις εργασίες που θα έκαναν. Λοιπόν, πέρασε ένα χρονικό διάστημα προφανώς μεγάλο και πάρθηκε μία απόφαση να φύγει από εκεί λοιπόν η κολόνα, όπως εύλογα έπρεπε να φύγει τέλος πάντων, έτσι θεωρώ, έτσι νομίζω, και να πάει κάπου αλλού. Ναι. Πήγε λοιπόν σε λάθος μέρος. Πήγε λοιπόν έξω ακριβώς από το σχολείο. Το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που υπέγραψε, διότι δεν μπορείς να υπογράφεις όταν είσαι υπεύθυνος για την μετατόπιση ενός μετασχηματιστή και να μην ξέρεις πού θα πάει. Ορθά. Βέβαια. Άρα ουσιαστικά έγινε η έγκριση να μετατοπιστεί ο μετασχηματιστής, αλλά χωρίς να έχει πάρθει ουσιαστικά μια σωστή απόφαση για το πού θα πρέπει να μετατοπιστεί. Αυτές τις αποφάσεις, σας είπα και πριν, τις παίρνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την εξουσία να πάρουν την απόφαση για το πού θα πάει. Τώρα, για να πάρεις μια απόφαση για ένα θέμα, πρέπει να είσαι γνώστης, να γνωρίζεις. Δεν μπορώ να πάρω εγώ μια απόφαση, ούτε εσείς προφανώς, για το πού μπορεί να πάει, ξέρω εγώ, ένας μετασχηματιστής της ΔΕΗ, για το πού μπορεί να πάει ένα καλώδιο και δεν ξέρω και εγώ τι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν, υποτίθεται, να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πήρανε, κάνανε σωστά μεν την μετακόμιση, την μετατόπιση του στήλου, αλλά την βάλανε σε λάθος σημείο. Μάλιστα. Και ρωτάμε εγώ τώρα, αυτός ο άνθρωπος που έβαλε την υπογραφή του για να πάει να μπει η κολόνα στο συγκεκριμένο σημείο, αν είχε παιδί, αν είχε ένα παιδί το οποίο φοιτούσε αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο, θα το έπρατε? Ένα πρώτο ερώτημα. Δεύτερον, έκανε κάποιο λάθος λοιπόν ο συγκεκριμένος άνθρωπος και πήρε την απόφαση να μπει η κολόνα στο συγκεκριμένο σημείο. Από εκεί και πέρα, εμείς σαν νησί, τι πρέπει να κάνουμε? Εμείς τι πρέπει να κάνουμε σαν νησί? Να φτάσουμε στο τελευταίο σκηνικό, διότι η ενημέρωση που είχα εγώ για να μην γίνει αυτό ήταν, και σας το λέω έτσι και στον αέρα δηλαδή, να υπάρξει μια κινητοποίηση, ας πούμε. Ναι. 40% πολίτες, να δημιουργήσουμε μια ολόκληρη αναμπουμπούλα, έτσι, να πράξουμε παράνομα ουσιαστικά, για να σταματήσουμε αυτή την όλη ιστορία. Να πάρουμε τα άρματα δηλαδή και να βγούμε στα βουνά, ας πούμε, και να κυνηγάμε εκεί τον τύπο που θα έρθει να βάλει την κολόνα. Αυτά τα πράγματα τώρα. Κύριε Σουβαλίδη, να κάνω μια ερώτηση. Βλέπω εδώ ότι αυτό το έργο ξεκίνησε την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου και ολοκληρώθηκε το Σάββατο 20 Νοεμβρίου. Βλέπω δύο ημερομηνίες και θέλω να σας ρωτήσω. Είναι σκεμμένο το ότι έγιναν αυτό το έργο ολοκληρώθηκε μέρες που δεν λειτουργούσε το σχολείο? Γιατί την Τετάρτη τα σχολεία δεν λειτουργήσαν λόγω του 17 Νοέμβρη, ναι, και το Σαββατοκύριακο τα σχολεία είναι κλειστά.
Θεωρείτε και εσείς ότι έγινε και εμένα. Συγγνώμη που σας διακόπτω, εγώ Τετάρτη παραβρέθηκα στο συγκεκριμένο χώρο. Είδα ότι είχαν ανοίξει ήδη τις τρύπες. Μίλησα με τους ανθρώπους οι οποίοι και αυτή τη δουλειά τους κάνουν. Δεν είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Τους είπα να πάνε εκεί και πήγαν. Μίλησα με άνθρωπο μέσα από τον Δήμο, ο οποίος έφτασε το νούμερο του, το τηλέφωνο του στα χέρια μου μέσω κάποιου άλλου από εδώ από τον πύργο. Με διαβεβαίωσε, γιατί είχε πάει και αυτός από εκεί, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπει η κολόνα εκεί. Προφανώς περιμένανε από τα ανώτερα κλιμάκια κάποια εντολή απαγόρευσης. Προφανώς αυτή η εντολή δεν δόθηκε ποτέ. Με αποτέλεσμα το Σάββατο να μας φυτέψουν μια πανέμορφη κολόνα με έναν μετασχηματιστή. Και από εκεί και πέρα να χρειάζεται να μπούμε σε όλη αυτή την φιλοσοφία και να αναρωτηθούμε όλοι κατά πόσο αυτό εκεί το στολίδι που βάλαν κάποιοι υπεύθυνοι ανεύθυνοι θα έπρεπε να είναι εκεί και όχι σε άλλο μέρος. Βλέπω μια φωτογραφία, βλέπουμε και οι τηλεθεατές μας αυτή τη στιγμή, μια φωτογραφία. Έναν μετασχηματιστή με δύο στήλους, έναν αριστερά, ένα δεξιά και ένα τρίτο στήλο στο βάθος. Γι' αυτό το μετασχηματιστή μιλούμε, κύριε Σαβαλίδη, ή υπάρχει. Ασφαλώς, ναι. Αυτός ο μετασχηματιστής βρίσκονται απέναντι ακριβώς μέχρι και πριν την, μέχρι και την Τετάρτη, απέναντι ακριβώς από το σχολείο. Και επειδή έπρεπε να μετατοπιστεί, πήγε και μπήκε στη συγκεκριμένη θέση. Μάλιστα. Τέλος πάντων, μην το κουράζουμε το όλο θέμα, γιατί εγώ δεν ήθελα να δημιουργήσω καμία αναποκούλα. Απλά είμαστε μια ομάδα 4 ανθρώπων ουσιαστικά, που 5-6 χρόνια τρέχουμε και τρέξαμε πάρα πολύ με χαρά κιόλας και με ενθουσιασμό, προκειμένου να κάνουμε τη ζωή των παιδιών στο σχολείο όσο μπορούσαμε εμείς καλύτερη. Και όχι μόνο εμείς οι 4, όλοι οι κάτοικοι του πύργου συνέβαλαν σε αυτό. Πρέπει να το τονίσω και να το πω αυτό και να τους ευχαριστήσω και δημόσια. Ξαφνικά να βλέπεις μια τέτοια κατάσταση και ουσιαστικά να μην μπορείς να κάνεις κάτι και πραγματικά θλίβομαι. Τι μέλη γενέστε τώρα, τι γίνεται από εδώ και πέρα? Έχετε... Από εκεί και πέρα, ναι. Από εκεί και πέρα περιμένουμε μια απάντηση ουσιαστικά και από τον Δήμο. Μας είπαν ότι θα γίνει και καλά, είναι προσωρινή η μετατόπιση. Ναι, είδαμε κάποια τέτοια ανάρτηση, αλλά τι γίνεται με αυτά τα προσωρινά? Η οποία συγκεκριμένη υπογειοποίηση, όπως έβλογα είπε ο Δημήτρης, με κάποια άλλη κυρία η οποία είχε προβάλει το θέμα χρόνια πριν. Εδώ και 10 χρόνια την περιμένουν τη συγκεκριμένη την υπογειοποίηση, έτσι. Ναι, ενώ ήταν προγραμματισμένη, πρέπει να πούμε, αυτή η υπογειοποίηση να γίνει στον πύργο. Ναι, αλλά δεν προχωρεί. Μακάρι να βγω ψεύτης, το εύχομαι πραγματικά. Για 2 χρόνια τουλάχιστον αυτό το πράγμα θα υπάρχει εκεί πάνω από τα κεφάλια των παιδιών. Ναι. Είναι ένας χώρος και μάλιστα δίπλα, ακριβώς δίπλα, στο 1,5 μέτρο υπάρχει έξοδος κινδύνου του δημοτικού μας. Υπάρχει μια έξοδος η οποία είναι σε περίπτωση που γίνει κάτι για να μην μπουν τα παιδιά μέσα από το κυρίως κτίριο, να φύγουν κατευθείαν από τον προάβλιο χώρο και να βγουν εκτός σχολείου. Αυτό το πράγμα λοιπόν θα φαντάζει εκεί συνέχεια. Οπότε από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει. Κάποιοι αρμόδιοι, κάποιοι πιο υπεύθυνοι, κάποιοι πιο ευαισθητοποιημένοι θα έλεγα εγώ. Ναι. Γιατί από υπεύθυνους έχουμε γεμίσει αυτή τη χώρα. Λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι, κοιτάξουμε να δούμε όλοι μαζί αν μπορεί να γίνει κάτι πιο άμεσα. Ωραία. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σαβολίδη. Όμως, Δημήτρη, θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Σαβολίδης, πέρα από το θέμα αυτό και την ευαισθησία του Γιάννη. Σουβαλίδης, Πάνος, Σουβαλίδης. Σουβαλίδης. Πώς είπα εγώ, Σαβολίδης είπα. Ωραία, στον κύριο Σουβαλίδης να πούμε ότι έχει. Είναι ένας από τους ευτυχισμένους γονείς που έχει καταφέρει και έχει 2 αθλήτριες που έχουν αναγνωριστεί και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η μία είναι στην ξυφομαχία, παρά το γεγονός στην ξυφασκία, και η άλλη είναι νομίζω στο στίβο. Οπότε θέλουμε να μιλήσουμε με αυτές τις 2 αθλήτριες κάποια στιγμή για να προβάλλουμε την προσπάθεια που έχουν κάνει και τις επιτυχίες τους, μήπως και βρούμε μιμητές και στα άλλα παιδιά, αν και ξέρουμε ότι και για το ένα άθλημα και για το άλλο δεν υπάρχει υποδομή στη Σαντορίνη, ή κάνω λάθος? Σαφέστατα και αυτό είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης και εκεί πάλι όμως τίθεται το θέμα της ευαισθητοποίησης των ανθρώπων, διότι πάλι και εκεί έχουμε υπεύθυνους ανθρώπους, αλλά να βρούμε κάποιους λίγο πιο ευαισθητοποιημένους για να μπορέσουμε να αποκτήσει και η Σαντορίνη κάποιους αθλητικούς χώρους κατάλληλους και με το εύρος αλλά και με